Έχει αναπληρωτή περιφερειακό διευθυντή Κεντρική Μακεδονία. Ελάτε λίγο πιο κοντά. Κάνατε μια σύσκεψη, τι αποφασίσατε, τι θα γίνει, θα κάνουμε σχόλια τα παιδιά αύριο. Ναι, θα γίνει μάθημα κανονικά αύριο. Θα προσπαθήσουμε. Πώς θα προστατευτεί ο χώρος. Αυτό κοιτάζαμε το σύνολο και προσπαθούμε να δώσουμε λύση. Πώς θα δώσετε λύση, τι προτείνατε, τι θα το δούμε αύριο αυτό. Έχουμε εικόνα, έχουμε άποψη, περιμένουμε να δούμε. Δεν μπορώ να σας πω εκείνο ή το άλλο ή το παράλληλο, γιατί όλα εξαρτώνται από την εξέλιξη των γεγονότων. Διαπιστώθηκαν, συμμετείχαν μαθητές. Είναι εξωσχολικοί, είναι μαθητές, τους ταυτοποιήσατε, αν είναι μαθητές ή εξωσχολικοί. Βέβαια υπάρχουν και εξωσχολικοί, υπάρχουν και μαθητές. Έχετε μιλήσει με την εισαγγελέα και αστυνομία. Η υπουργός ζήτησε την παρέμβαση. Ναι. Οι μαρτυρίες που έχουμε μιλήσει από το πρωί και από χθες ακόμα και με την εισαγγελία και με την αστυνομία. Οι μαρτυρίες, ποιον σας λένε ότι είναι και μαθητές και εξωσχολικοί. Για η διερεύνηση που γίνεται υπηρεσιακά μας λένε αυτά τα πράγματα. Και αυτά όλα γίνονται με τις υπηρεσίες. Είχαμε και τραυματισμούς μαθητών. Είναι τα σοβαροί, πόσοι είναι και ποιος τραυματισμός, πώς έγιναν. Έγιναν, δεν ήταν οι πρωτεργάτες των σχολείων, ήταν μέσα από το άλλο σχολείο, ήταν μεταξύ τους. Τίποτε περισσότερο δεν έχω. Πώς θεωρείτε ότι υπάρχει ευθύνη της διεύθυνσης του σχολείου για όλα αυτά που γίνονται. Αυτά όλα που θέτεται είναι πολύ υπηρεσιακά θέματα, τα οποία τα βλέπουμε μέσα από την υπηρεσία. Σας είπα και από χθες ακόμα ότι το παρακολουθούμε, διερευνούμε μέχρι σε σχάτων την υπόθεση. Οτιδήποτε, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Είδαμε και μαθητές να χαιρετούν ναζιστικά. Πώς το σχολιάζετε αυτό. Για παράδειγμα, τι να πω. Πάντως, σαφώς και η βία, από όπου και αν προέρχεται, έτσι την καταδικάζουν. Και δεν τη θέλουμε και ένα παραπάνω, αν θέλετε. Δεν τη θέλουμε στα σχολεία. Δεν υπάρχει λέξη βία μες στα σχολεία, δεν τη θέλουμε. Και προσπαθούμε προς την κατεύθυνση αυτή να κινηθούμε. Αυτοί οι μαθητές θα αποβληθούν, έχει υπάρξει κάποιο πλάνο. Δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή κάτι. Σας εξηγώ ότι είναι αποφάσεις των σχολικών μονάδων, στις οποίες ανήκουν. Έτσι, το παρακολουθούμε πάρα πολύ. Αύριο το πρωί. Πάντως πολλοί γονείς δεν θέλουν να φέρουν τα παιδιά τους αύριο για μάθημα. Ανησυχούν. Τι να πω περισσότερο. Εμείς είπαμε ότι κάνουμε προσπάθειες να διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία. Με βλέπετε, έφυγα τώρα περιμένοντας να φύγει και τελευταίο παιδί. Γιατί δεν ήμασταν μέσα απλά για να συζητάμε. Θέλαμε να δούμε, να είμαστε έτοιμοι να φύγουν τα παιδιά. Να διαβεβαιώσω εγώ ο ίδιος ότι φεύγουν τα παιδιά όμαλα από το σχολείο. Κάποιοι ζητήσαν έστω και τηλεκπαίδευση για μερικές ημέρες για να εκτιμωθεί. Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Και δεν θα ήθελα να πω σε αυτή τη συζήτηση, γιατί δεν νομίζω ότι θα εκτονωθεί η κατάσταση. Κύριε Μπαχαράκη, πώς ξεφύγει η κατάσταση και γίνονται αυτά τα επεισόδια. Αυτό γιατί ακριβώς διαρευνούμε και εμείς. Αυτά, μέσα στο σχολείο. Αυτά, πώς θα επιτρέπουν οι διευθυντές, δηλαδή τι. Τώρα, αυτά είναι πράγματα υπό διερεύνηση. Το τι δεν πάει καλά είναι πολύ γενικότερη συζήτηση και δεν θα την αναλύσουμε τώρα στο πόδι. Νομίζω ότι είναι πολύ βαθύ. Είχαμε και ναζιστικούς χαιρετισμούς όμως το προάβλιο. Σας εξηγώ, είναι πολύ βαθύ αυτό το θέμα που τέκεται. Και μάλιστα, σας είπα ότι δεν έχει σχέση με το σχολείο. Το σχολείο δεν είναι χώρος εκπαίδευσης. Είναι λέτε εξωσχολική αυτή. Δεν έχω δει εγώ, δεν ξέρω, δηλαδή το ίδιο έχω δει. Δεν ξέρω αν είναι εξωσχολική ή όχι, γιατί κάνουν χαιρετισμούς. Αλλά από όπου και αν προέρχονται είναι καταδικαστή. Ναι. Είναι σαφέστατο αυτό. Και δεν παραπάνω στην ομιλία για αύριο, κύριε Μπαχαράκη. Παιδιά, έχουμε ζητήσει, είμαστε σε επικοινωνία και με την εισαγγελία και με την αστυνομία για όλους που ήταν εδώ. Δηλαδή αύριο τι εικόνα θα έχει το σχολείο το πρωί που θα βγουν αυτές. Θα είναι ένα στενοκατοικημένο σχολείο, τι θα γίνει. Πώς θα λειτουργήσει. Ελπίζουμε να μην έχουμε τέτοια επεισόδια, αλλά αυτό είναι κάτι που θα το δούμε. Είναι κάτι που εξελίσσεται δυναμικά και δεν μπορώ να προβλέψω από τώρα τι θα γίνει. Θα είμαστε εδώ να το παρακολουθήσουμε και να δράσουμε αν χρειαστεί. Δεν έχει προβλεφθεί όμως πώς ακριβώς θα ξεκινήσει το σχολείο. Έχει προβλεφθεί. Δεν είναι κάτι που μπορώ αυτή τη στιγμή να το αναλύσω. Δεν είναι ανακοινώσιμο εννοείται. Να το πούμε και έτσι. Δεν είναι. Δεν μπορώ να το πω.